Γεια σα, κυρίε και κύριοι, και καλή σαρακοστή. Συνεχίζεται ο εμβολιασμό των πολιτών με μια εύλογη ανησυχία σε όσου πρόκειται να πάρουν το εμβόλιο τη Άστρα Ζένεκα. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε να μην αλλάξει τίποτα στον προγραμματισμό των εμβολιασμών στη χώρα μα με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Σε ανακοίνωσή τη, επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των δεδομένων από όλε τις χώρες, συνιστούν τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα. Ψυχραιμία και νυφαλιότητα συνέστησε ο Υπουργό Υγεία μιλώντα στο Sky. Στη χώρα μα είπε, έχουμε κάνει 172.000 εμβολιασμού με αυτό το εμβόλιο. Υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό, το έλεγξε ΕΟΦ και δεν σχετίζεται με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, σημείωσε ο κ. Κικίλιας. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναστείλει προληπτικά του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο εμβόλιο λόγω κάποιων περιστατικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη για να αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα. Η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα τη αγορά συζητείται έντονα. Στην κυβέρνηση σκοπεύουν να εισηγηθούν το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων από την προσεχή Δευτέρα με συγκεκριμένο χρονικό όριο. Οι ιδιοκτήτε των εμπορικών καταστημάτων μετρούν τι μέρε μία προ μία για να ανεβάσουν ρολά. Υπάρχουν σκέψει για άνοιγμα τουλάχιστον των συνοικιακών καταστημάτων από την προσεχή Δευτέρα. Σχεδιάζεται να υπάρξει και η λειτουργία ενό πενταψήφιου αριθμού, όπου θα στέλνουμε SMS για αγορέ με συγκεκριμένο χρονικό όριο. Κυβέρνηση και λοιμοξιολόγοι εξετάζουν μέτρα αποσυμπίεσης για τους πολίτες από την καραντίνα. Η Ειδική Επιτροπή συνεδριάζει εκτάκτως αύριο στις 10 το πρωί και αφού εκτιμήσει την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, θα αποφασίσει για σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και επιστροφή στην κανονικότητα. Στο τραπέζι, λοιπόν, είναι η άρση της απαγόρευσης μετακίνησης από Δήμο σε Δήμο και το όριο των 2 χιλιόμετρων. Το ενδεχόμενο να επιτραπεί ξανά η μετακίνηση με αυτοκίνητο εντό τη Περιφερειακή Ενότητα. Και το τρίτο είναι το ενδεχόμενο να μετακινηθεί πιο αργά η απαγόρευση κυκλοφορία το Σαββατοκύριακο, καθώ μεγαλώνει και η μέρα. Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίαση θα καθοριστεί και ένα χρονικό ορίζοντα σταδιακή επαναφορά κάποιων δραστηριοτήτων. Πολιτική αντιπαράθεση και έντονε αντιδράσει προκάλεσε ανάρτηση του Υπουργού Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άντωνη Γεωργιάδη, με την οποία έκανε γνωστό ότι έγινε εννοώ σε βάφτιση στην Αθήνα. Το μυστήριο έχει απαγορευθεί μετά την τελευταία μέτρα περιορισμού κατά του ιού. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε δεικτικά, απευθυνόμενο στον Πρωθυπουργό, αν υπάρχει κάποιο μέτρο περιορισμού που να τηρούν τα μέλη τη κυβέρνηση με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, Νάσο Ηλιόπουλο, να κατηγορεί την κυβέρνηση για δύο μέτρα και δύο σταθμά στην αντιμετώπιση τη πανδημία. Απαντώντα, ο Άδωνη Γεωργιάδης ανέφερε ότι η βάφτιση έγινε κατόπιν άδεια που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Την αίτηση κατέθεσαν οι γονεί, επικαλούμενοι σοβαρού οικογενειακού λόγου. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Αθηναγόρας, είπε πως η υφιστάμενη οικία αναφέρεται στα μέτρα που ισχύουν χωρίς να γίνεται αναφορά σε βαφτίσεις, αλλά μόνο σε γάμους. Σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Αθήνα ολοκληρώθηκε ο 62ο γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδα-Τουρκία. Η Αθήνα κρατά χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών, γνωρίζοντα ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί τι συνομιλίε ω κόλπο για να αποφύγει τι ευρωπαϊκέ κυρώσει. Αυτή τη φορά πάντω, ο Ερντογάν δεν έστειλε το δεξί του χέρι, τον Ιμπραήμ Καλέν στο τραπέζι του διαλόγου. Ο Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, μετά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνη ομολογό του, τόνισε: Η Ελλάδα προσέρχεται στι επαφέ αυτέ με καλή πίστη. Ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσουν στην εξέβρεση κοινού εδάφου για την επίλυση τη μόνη κοινή διαφορά που έχουμε με την Τουρκία δηλαδή την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα θα απαντηθούν την κατάλληλη στιγμή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο διά της διπλωματικής οδού. Ένας 74χρονος παράγοντα ομάδας κολύμβησης κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά κοριτσάκια που ψάρευε στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου. Την καταγγελία έκαναν δύο κορίτσια που είναι σήμερα έφηβες. Μίλησαν στους γονείς τους για όσα φέρεται να έκανε ο θρητικός παράγοντας πριν από περίπου έξι χρόνια. Οι γονείς των κοριτσιών έφτασαν στο τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής. Αστυνομικοί έκαναν έφηβο στο σπίτι του, τον συνέλαβαν και στην κατοχή του βρέθηκε σύμφωνα με την αστυνομία. Και πορνογραφικό υλικό. Όπω λέγεται, ο συγκεκριμένο άνδρα κυκλοφορούσε γιατί ήταν ιδρυτικό μέλο τη ομάδα. Κατάφερνε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονιών, ώστε να επιστρέφει εκείνο τα παιδιά στο σπίτι του. Μέσα στο αυτοκίνητο, κατηγορείται ότι έβρισκε την ευκαιρία να παρασύρει τα παιδάκια που ήταν κάτω των δέκα ετών. Με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, διατάχθηκε η προφυλάκησή του. Κρατείται στην ασφάλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στι φυλακέ τη Τρίπολη. Θύμα άγρια επίθεση έπεσε μια 78χρονη Ελληνίδα ενώ πήγαινε να ανοίξει την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη σε προάστιο τη Μελβούρνη. Δράστε ήταν ένα άνδρα και μια γυναίκα. Ο άνδρα τη χτυπούσε με αγριότητα στο πρόσωπο και το σώμα. Ακόμα και όταν η 78χρονη έπεσε εμόφρητη, συνέχισε να την κλωτσά. Τη άρπαξε το καροτσάκι που μετέφερε τα πράγματά τη και στη συνέχεια το ζευγάρι δραστών τράπηκε σε φυγή, αφήνοντα τη γυναίκα τραυματισμένη, νεμοραγή. Ναι, Τη βρήκε αμόφερτη μισή ώρα αργότερα στα σκαλιά κοπέλα από το συνεργείο καθαρισμού. Σύμφωνα με την κατάθεση τη 78 χρονης του ζευγάρι ήταν υπό την επίρρεια ουσιών. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του δράστη από τι κάμερες ασφαλεία. Και εδώ τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Ακολουθεί το Shopping Star. Δείτε όλε τι εξέλιξει τη ημέρα και αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας!